Στη σημερινή μας εκπομπή φιλοξενούμε έναν Έλληνα που μας έχει κάνει πολλές φορές περήφανος με τις διακρίσεις του. Φέτος, μάλιστα, δόξασε για δεύτερη φορά τη χώρα μας στην Αμερική, παίρνοντας το βραβείο υπηρεσιών από το Παγκόσμιο Hall of Fame κολύμβησης. Αναφέρομαι φυσικά στον καλό φίλο της εκπομπής μας, Στάθη Αβραμίδη. Στάθη, καλώς όρισες στο Άρωμα Ελλάδας. Καλώς σας βρίσκω ξανά. Συγχαρητήρια για τις διακρίσεις σου, γιατί δεν είναι μία, είναι πολλές. Θα τις πούμε και σε άλλες εκπομπές. Και βέβαια, σε ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Είναι η χαρά μου κάθε φορά που με φιλοξενείτε. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι το Hall of Fame. Θες να μας πεις δύο λόγια για αυτά τα βραβεία? Ναι, υπάρχουν καταρχήν αρκετά Hall of Fame στον κόσμο. Το κάθε ένα είναι ένας χώρος, ένα μουσείο δόξας που φιλοξενεί φωτογραφίες, βίντεο, διάφορα άλλα συλλεκτικά αντικείμενα κορυφαίων ανθρώπων από όλο τον κόσμο σε διάφορους τομείς. Στον αθλητισμό, στις επιστήμες, στη διαστημική, δηλαδή υπάρχει Hall of Fame της NASA, Hall of Fame Rock and Roll, Hall of Fame διαφόρων αθλημάτων. Εσύ πάντως βραβεύτηκες από το Hall of Fame κολύμβησης. Μπράβο. Αυτό λοιπόν ιδρύθηκε το 1965 με βασικό σκοπό τη διατήρηση της ιστορίας και της παράδοσης του υγρού στίβου, οτιδήποτε δηλαδή υπάρχει σε αθλήματα κολύμβησης και διάσωση. Φιλοξενείται στην Αμερική, στη Φλόριντα και συγκεκριμένα στο Fort Lauderdale. Και κάθε χρόνο δίδονται αυτά τα βραβεία? Ναι, κάθε χρόνο υπάρχουν διάφορες κατηγορίες και βραβεύονται άνθρωποι με βάση την υπεροχή τους και την ικανότητά τους και την προσφορά τους στην κοινωνία, με βάση τα συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια που υπάρχουν. Mm-hmm. Ποια είναι η αξία αυτών των βραβείων? Θα έλεγε κανείς, το έχω πει και άλλες φορές, για να μπορεί να το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί ενώ στο εξωτερικό είναι διαδεδομένο και πολύ έτσι δημοφιλές και έτσι με κύρος αυτό το βραβείο, ο κόσμος στην Ελλάδα δεν έχει έρθει σε επαφή ακόμα και δεν το γνωρίζει. Και για να το κάνω εύκολο να κατανοητώ, λέω ότι είναι συνήθως κάτι σαν τα βραβεία Όσκαρ που παίρνουν οι ηθοποιοί. Δηλαδή ένας κορυφαίος αθλητής στη ζωή του θεωρεί επιστέγασμα των προσπαθειών του αν επιλεχθεί για να μπει το όνομά του, η φωτογραφία του και κάποια βίντεο και κάποια αντικείμενα προσωπικά μέσα στο Μουσείο της Δόξας. Ο Νίκος Γκάλης έχει βραβευτεί στο παρελθόν με τέτοιο βραβείο. Ναι, το 2007 είχε μπει στο Hall of Fame της FIBA για την προσφορά του στον ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ποιοι άλλοι Έλληνες έχουν τιμηθεί με τέτοιο βραβείο, με βραβείο Hall of Fame? Συνολικά είναι περίπου πέντε Έλληνες. Είναι ο Πολ Τσόγκας, ελληνοαμερικανός πολιτικός, που δεκαετίες πιο πριν είχε επιλεγεί στο Hall of Fame κολύμβησης εξαιτίας της προσφορά του στην πολιτική και της ενασχόλησής του με την κολύμβηση. Μετά ήταν η Γεωργία Φυρίγου για την προσφορά της στις καταδύσεις. Ήταν διευθύντρια υγρού στίβου στις καταδύσεις στην Ολυμπιάδα. Είχε βγει καλύτερη μάνατζερ καταδύσεων στον κόσμο. Πλούσια δραστηριότητα ως αθλήτρια, προπονήτρια και διαχειρίστρια αθλητικών διοργανώσεων μεγάλης έκτασης. Ήμουνα εγώ το 2009 που πήρα το βραβείο ασφάλεια στο νερό. Είναι το δεύτερο βραβείο σου λοιπόν αυτό, Hall of Fame. Ναι, και ο Νίκος Γκάλης και είναι επίσης και ένας Πολ Τσόγκας που μπήκε στο αθλητικό Hall of Fame της Αυστραλίας για την συνεισφορά του στην ποδοσφαιρική δημοσιογραφία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει και για τη δημοσιογραφία αντίστοιχος φορέας. Mm-hmm. Με το βραβείο Hall of Fame κολύμβησης υπάρχουν κάποια ηχηρά ονόματα που έχουν βραβευτεί? Ναι. Που τα γνωρίζει έτσι το ευρύ κοινό? Ναι. Υπάρχει ο Ρόναλντ Ρίγκαν, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ήταν ναυαγοσός στα νιάτα του, κολυμβητής, είχε κάνει μάλιστα 77 διασώσεις. Και μάλιστα ένας Έλληνας, ο πρωτοπόρος και πατέρας της ελληνικής ναυαγωγικής, Λουκάς Μπισταράκης, είχε πάει στο Λευκό Οίκο και τον είχε βραβεύσει τη στιγμή που ακόμα οι Αμερικάνοι δεν είχαν μάθει εκτεταμένα την πλούσια δραστηριότητα του πρόεδρου Ρίγκαν. Υπάρχει ο δεύτερος τώρα πια καλύτερος κολυμβητής όλων των εποχών, ο Μάρκ Σπίτς, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό. Μεγάλα ονόματα. Παλαιότερα γνωρίζουμε τον Τζόνι Βάις Μίλλερ που πρωταγωνιστούσε σε ταινίες Ταρζάν. Ο Μπάστερ Κράμπε που ήταν Ολυμπιονίκης κολύμβησης, παγκοσμιονίκης και είχε παίξει το Flash Gordon σε τηλεοπτική σειρά και Billy the Kid, κάπου 120 ταινίες είχε παίξει. Η Esther Williams, αστέρι του κινηματογράφου τις προηγούμενες δεκαετίες.
Υπάρχουν λοιπόν κορυφαίοι αθλητές, πολιτικοί, αστέρια του Hollywood, πανεπιστημιακοί που κατά καιρούς έχουν και αυτοί βάλει τη δική τους στάμπα με το χέρι σε μία πλάκα του Hall of Fame και μία φωτογραφία τους σε κάποιο βραβείο κοσμή τους χώρους του μουσείου. Αν δεν κάνω λάθος, Στάθη, είσαι ο μοναδικός Έλληνας που έχει πάρει δύο βραβεία Hall of Fame. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Ναι, είναι παράξενο και κάτι που με γεμίζει έτσι χαρά, γιατί την πρώτη φορά που είχα πάει δεν είχα προλάβει να το χωνέψω. Να καταλάβεις τι είχε συμβεί. Και έλεγα, θα ήθελα να ξανάρθω σε αυτό το χώρο που μου φέρθηκε με τόση ζεστασιά. Πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Αλλά δεν ήξερες ότι θα το πετύχεις. Και έλεγα ότι θα ήθελα να ξαναγυρίσω σε αυτό το χώρο και να είμαι χρήσιμο σε κάτι. Και να που μου δόθηκε ευκαιρία μέσα από δραστηριότητα και συνεργασία με αυτό το χώρο που μου προσφέρθηκε αυτό το βραβείο. Για ποιο λόγο είχες βραβευτεί το 2009? Το 2009 με είχε προτείνει ένας προηγούμενος κάτοχος του βραβείου, ο Dr. Tom Griffiths από το Πανεπιστήμιο Penn State στην Πενσιλβάνια, για την συνεισφορά μου στην ασφάλεια στο νερό, το Water Safety Award. Εκεί αξιολόγησαν τη συνολική μου προσφορά στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, συγγραφικά, ερευνητικά, αρθρογραφικά, τηλεοπτικά κάποιες φορές μέσα από τις παρουσιάσεις που έκανα κατά βάση στο Άρωμα Ελλάδας και σε άλλες εκπομπές της τηλεόρασης, γιατί έρχομαι από το 2000 περίπου στην εκπομπή φιλοξενούμενος. Είσαι παλιός γνώριμος της εκπομπής μας. Ναι. Και για τις διασώσεις που έχω κάνει, για τη διδασκαλία που έχω κάνει σε δημοτικά σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε άτομα με αναπηρία. Ευρύτερη δηλαδή προσφορά, αξιολογήθηκε, θεωρήθηκε ικανοποιητική για αυτό το βραβείο. Μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί στον κόσμο υπάρχουν αρκετοί πολύ σημαντικοί άνθρωποι που ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την πρόληψη ατυχημάτων. Και η υποψηφιότητά μου από την πρώτη χρονιά, με το που ετέθη, πήρα το βραβείο. Εγώ τώρα ως προηγούμενος νικητής του βραβείου προσπαθώ να προτείνω άλλους που τους θεωρώ πολύ πιο σημαντικούς ανθρώπους από μένα. Και εδώ και τρία χρόνια δεν έχουν πάρει το βραβείο. Και μερικές φορές λέω, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν το έχουν καταφέρει. Ναι, πόσο γενναιόδορη, ας το πούμε, η ζωή ήταν σε μένα που στα 35 μου χρόνια μου δόθηκε αυτό το βραβείο με την πρώτη φορά που με έθεσαν υποψήφιο. Ενώ άλλοι που είναι 50-60 χρονών, με πολύ πλούσιο έργο που εγώ το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό, και παρόλα αυτά δεν έχουν πάρει αυτή τη διάκριση. Υπάρχει ακόμα κάποιο μυστικό για αυτή την επιτυχία, ή δεν θες να το πεις στον αέρα? Κοίταξε, καμιά φορά έτσι λίγο φιλολογικά, ας το πούμε, λέω ότι με χαρακτηρίζει στη ζωή μου η επιμονή της σταγόνας που πέφτει στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, στην αρχή είναι σταγόνα και κανείς δεν βλέπει την προσπάθεια και δεν θεωρεί ότι το πάτωμα είναι βρεγμένο και δεν δίνει σημασία. Επιμένοντας όμως, σιγά σιγά σχηματίζεται μία λιμνούλα προσπάθειας που αυτή κάποια στιγμή την ευλέπει κάποιος και λέει, «Ωπ, το σπίτι πλημμύρισε» και αρχίζει και δίνει προσοχή, φέρνει τη σφουγγαρίστρα, λέει κάτι συμβαίνει εδώ. Ωραίο παράδειγμα, παραστατικό. Προσπαθώ μέσα στη ζωή μου να ό,τι κάνω να είναι χρήσιμο και για μένα, ναι, για να με γεμίζει. Στην πορεία, αν μπορεί να αποδώσει και επαγγελματικά, ακόμα καλύτερα, γιατί όλοι προσπαθούμε να επιβιώσουμε και να βγάλουμε το ψωμί μας. Έτσι, γιατί και είναι δύσκολο. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να με γεμίζει εμένα ψυχικά. Σε δεύτερη φάση να αποδίδει. Και πολύ σημαντικός παράγοντας είναι επίσης να νιώθω ότι ο τόκος των προσπαθειών μου εξαργυρώνεται για το καλό της κοινωνίας. Δηλαδή, δεν θέλω ποτέ οι επιτυχίες μου και η προκοπή μου να είναι μόνο ένα βραβείο που θα μπει στη βιτρίνα μαζί με τα μετάλλια και τις υπόλοιπες διακρίσεις. Πρέπει να έχει νόημα. Όλοι έτσι πρέπει να σκέπτονται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο συμβαίνει αυτό. Εντάξει, ας δώσει χαρά λοιπόν αυτή η διάκριση στους Έλληνες και ας αποτελέσει και ένα παράδειγμα και για μικρά παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, με την πρόληψη ατυχημάτων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι καλό να ακούγεται και η χώρα μας, ιδιαίτερα τώρα σε τόσο δύσκολους καιρούς. Ναι. Να ακούγονται αυτές οι διακρίσεις. Ναι, εγώ το έχουμε ανάγκη δηλαδή. Ναι, εγώ νιώθω περήφανος και χαρούμενος, επειδή μέσα από την δουλειά μου που μου δίνει βήμα και ευκαιρίες, κάθε φορά έχω την δυνατότητα να μπορώ να εκπροσωπώ την Ελλάδα ως ένας καλός, θέλω να πιστεύω, πρεσβευτής και στο εξωτερικό.
Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω το ΚΕΛΠΝΟ, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, που είναι ο φορέας στον οποίο εργάζομαι, και την διευθύντριά μου Ελεονόρα Χατζηπασχάλη, η οποία είναι ένας πολύ εργατικός άνθρωπος, ο οποίος κάθε φορά που προτείνω κάτι, λέει ναι, Στάθη, προχώρα. Να κάνουμε αυτό, κάντο. Να κάνουμε εκείνο, κάντο. Να πάμε ξέρει στο εξωτερικό. Ότι έχει τη συνταγή της επιτυχίας, γι' αυτό το λέει. Είναι και εκείνη επιτυχημένος άνθρωπος και με ανοιχτό μυαλό και πατάει γκάζι όταν βλέπει κάτι. Νομίζω όμως, Στάθη, ότι έχει έρθει η στιγμή να δούμε ένα βιντεάκι τώρα. Ένα απόσπασμα, μάλλον, από τη βράβευσή σου. Πάμε να το δούμε και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε. Τον Μάιο του 2012, ο Δ. Στάθης Αβραμίδης εργάστηκε ως πρόεδρος στο πρώτο διεθνές συμπόσιο και φεστιβάλ κινηματογράφου ιστορίας του Ιερού Στίβου, που διοργανώθηκε στην Αμερική από το International Swimming Hall of Fame. Η εκδήλωση περιλάμβανε προβολή ταινιών, ομιλίες, αναρτήσεις εργασιών, βιβλιοπαρουσιάσεις και εκθέσεις κοιμηλίων. Ο Στάθης πραγματοποίησε ομιλίες με θέματα τον πνιγμό, την πρώτη βοήθεια και την κολύμβηση στο Hollywood, την ιστορία και την τέχνη. Στο πλαίσιο του συμποσίου παρουσίασε το αγγλικό βιβλίο του «Ιστορία της ασφάλειας στο νερό». Συνολικά, έκανε 18 παρουσιάσεις υπό την μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων, ομιλιών και δύο ταινιών μικρού μήκους. Για το έργο του τιμήθηκε από την Κριτική Επιτροπή του Συμποσίου με το βραβείο του πολυγραφότερου συγγραφέα. People's Choice Award for Most Prolific Contributor Award goes to Dr. Stathis Avramidis. Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της ίδιας διοργάνωσης, ο Στάθης έκανε τον ντεμπούτο του ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης με την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Οδύ στην χαρά της διάσωσης». This film pays a tribute to the father of Hellenic life-saving, Lucas Bistarakis. Η ταινία και ο πρωταγωνιστής της, Λουκάς Μπισταράκης, επενέθηκαν από το κοινό. Stathis, who is a remarkable person, portrays and pays tribute to another remarkable person, Lucas, in this new documentary. The film Ode to Life-Saving Joy was a joy to watch and to learn about some history of a great pioneer in Greece of life-saving and lifeguarding. I thought it was fascinating. I never knew the history of life-saving in Greece, and seeing that it was really the father of the movement was great. I was very moved by that experience and being able to really meet this man I had never heard of, get to know him and get to understand his achievements in Greek life-saving. Stathis has done an excellent job honoring such a man. Στο φεστιβάλ προβλήθηκαν ταινίες έμπειρων, καταξιωμένων και νέων δημιουργών σε ένα εξειδικευμένο ακροατήριο ατόμων από 10 χώρες. Η Οδή στη Χαρά της Διάσωσης ήταν συμπαραγωγή 4 σημαντικών ελληνικών οργανισμών. I feel the need to thank the organizations that trusted me and endorsed this film. The Hellenic Center for Disease Control and Prevention, the National School of Public Health, the Hellenic Federation of Underwater Activity and Sport Fishing, and finally, the Hellenic Red Cross. Μετά την προβολή, ο Στάθης Αβραμίδης επενέθηκε ως δημιουργός της ταινίας από σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού, της διάσωσης και του κινηματογράφου. Both Stathis and Lucas have done an incredible job promoting life-saving and water safety in Greece. I found it very interesting. I learned a lot today from your film, and congratulations on your filmmaking debut. He made a good thing. Good job. I think the filmmaker is absolutely going to be the next Academy Award winning director and filmmaker. That's the top. Great. Η τελετή βράβευσης επεφύλασε στο Στάθη μια έκπληξη. Η Κριτική Επιτροπή, της οποίας επικεφαλής ήταν ο δημιουργός του Baywatch, Greg Bonan, χαρακτήρισε τον ντοκιμαντέρ «θαυμάσια ταινία» και τίμησε τον Στάθη με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη. New young film director, our own Dr. Stathis Avramidis. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Μπόναν του έγραψε. Στάθη, είσαι καλός άνθρωπος και πολύ δουλευταράς. Ανυπομονώ να σε έχουμε κοντά μας το νέο μου σύριαλ Point Doom. Στάθη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο Άρωμα Ελλάδας. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Με χαρά, ευχαριστώ και εγώ.